έρθουν κι άλλοι δύο. Δεν περιμένουμε πέντε λεπτά. Τι ώρα είναι? Ακριβώς και τρία, τέσσερα. Κάτσε. Έξι και τέσσερα. Τρία λεπτά. Γιατί έχω θέμα να το πιάσω από την αρχή τουλάχιστον. Είναι το θέμα πολύ ζωντανό. Δηλαδή. Δηλαδή η Ελλάδα προ της φάτησης. Προ της φάτησης. Η Ελλάδα προ χρονολογικά της φάτησης. Ποιας φάτησης? Του κυρίου. Αφού και τα παιδιά έχει. Δεν γεννήθηκε η εξαφάνιση, Σταύρο. Εννοείς τη Δευτέρα Παρουσία. Να έχεις τον άνθρωπο πίσω. Ποιας φάτησης? Θα το δεις τώρα. Γεννήθηκε όμως. Είναι 83 τώρα. Γεννήθηκε ο κύριος. Τότε. Τι τότε? Θα μιλήσουμε για το τότε μιλάμε. Θα τέλος πάντων, Χριστούγεννα. Θα το καταλάβω το θέμα από αυτό που θα κάνουμε. Αφού είναι 17. Η Ελλάδα πρώτη φάτης είναι πριν εννοεί ή μπροστά στη φάτη. Πριν. Τι πράγμα? Πριν από τη φάτη, πριν γεννηθεί ο Χριστός δηλαδή. Ο διάβολος ήξερε πότε θα γεννηθεί ο Χριστός? Όχι, δεν το ξέρε. Δεν το ξέρε, Βασίλη. Δεν το κατάλαβε. Όχι, δεν το πίστεψε. Πήγε ότι τον πείραξε στο σαραντάρι. Δεν το πίστεψε. Είσαι, του λέει, δεν είσαι. Δεν το πίστεψε, αλλά γεννήθηκε σε 70 εβδομάδες. Στο Δανίλ. Το είπε ο Δανίλ, ο σημερινός Άγιος που γιορτάζει. Ναι, το είπε ο Δανίλ. Λοιπόν, ο διάολος καταλαβαίνει πότε θα έρθει ο Χριστός, αλλά δεν το πιστεύει. Όχι, δεν το ήξερα. Λοιπόν, το είπε ο Δανίλ. Παρακάτω. Λοιπόν, να αρχίσουμε, δεν πειράζει. Έρθουνε εκ των υστέρων όσοι έρθουνε. Να ξεπερδεύουμε. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκτη, το πνεύμα της Αιθίας, ο Παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, ο ζωής χορηγός, ελθέρ και σκήνων σου ημί, και το καθάρι σου ημάς, από πάσης κυρίως και σωσός να αγαθέστα της φυλάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ. Να έχετε ανοχή σε μένα και υπομονή σε αυτά που θα, όλοι θα τα ακούσουμε. Γιατί είναι ένα ζωντανό θέμα. Λοιπόν, πριν από τη γέννηση του Χριστού, η ανθρωπότητα και επομένως και η Ελλάς, που αποτελεί κομμάτι της ανθρωπότητας, υπέφερε ικτρά. Το προσέξουμε. Υπέφερε ικτρά, φοβερά, όλη η ανθρωπότητα, πριν από τη γέννηση του Χριστού. Υπέφερε η ανθρωπότηση. Εάν ήταν δυνατόν να φτάναν μέχρι τα αυτιά μας οι φωνές που έβγαιναν μέσα από τα βάθη των καρδιών μυριάδων ανθρώπων του προχριστιανικού κόσμου. Προχριστιανικού κόσμου. Πριν Χριστού μιλάμε τώρα, έτσι. Ευκόλως θα ξεχωρίζαμε ότι οι περισσότερες φωνές που θα ακούοντο θα ήσαν αναστεναγμοί, κραυγές πόνου, ως σαν εκείνο τον πόνο που δοκίμαζε ο Λαοκόν, ένας Ρωμαίος που περιγράφει ένας ποιητής της Ρώμης, ο Λαοκόν τον είχε περιτυλίξει ένα φίδι και τον είχε δέσει φρικτά. Έτσι ένιωθε δεμένη η ανθρωπότητα από τον πόνο, τη δυστυχία και την κακουχία. Λοιπόν, θα άκουγε, λέει κανείς, και επαναλαμβάνω, φωνές φρικτού πόνου. Πονούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα, γιατί ο δράκοντας, όχι του Λαοκόντα, το κακό, αυτός είναι ο δράκοντας, παρόλη την τρομακτική έλξη της γοητείας με την οποία εμφανίστηκε ο δράκοντας, που εμφανίστηκε και εξαπάτησε το ζεύγος στο πρωτοπλάστο, αυτός ο δράκοντας, και από τότε
σαν μεθυσμένοι παρασύρονται οι άνθρωποι στην άβυσσο της καταστροφής. Από τότε που δάγκωσε, θα λέγαμε συμβολικά, που εξαπάτησε ο δράκον της αβύσσου, τον Αδάμ και την Εύα, σαν μεθυσμένοι παρασύρονται στην άβυσσο του κακού οι άνθρωποι της καταστροφής. Κάτω από την δύναμη του διητήριου, του δράκοντα, δεν έμεινε απολύτως τίποτα από τα εντυγή καθαρό. Τίποτα καθαρό δεν έμεινε. Ο άνθρωπος δηλητηριάστηκε από τη ρίζα, και από τη ρίζα, από ρίζα από μέσα. Η ψυχή και το σώμα διαφθαρήκανε. Το δηλητήριο αυτό, το φοβερότερο από όλα τα δηλητήρια, το οποίο στη γλώσσα της Αγίας Γραφής ονομάζεται αμαρτία, μπήκε και πότισε όλο τον ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή μέσα και μέσα και ποτίστηκε ο οργανισμός ολόκληρος από το κακό αυτό που λέγεται αμαρτία. Ο νους σκοτίνιασε. Η καρδιά πάγωσε. Η θέληση αδυνάτησε μέχρι σε μεγάλο φάνταστο βαθμό. Η θέληση. Η ανθρωπότητα ολόκληρη ψυχοραγούσε σαν εκείνον που ήταν πεσμένος κάτω και πήγε και τον έσωσε ο καλός Σαμαρίτης. Έτσι ψυχοραγούσε ολόκληρη ανθρωπότητα, μηδενός εξαιρουμένου. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής, εκδύσανται σε αυτόν, λέει, οι ληστές που βρήκαν στον δρόμο τον Σαμαρίτη, τον έκδυσαν, τον λίστεψαν και τον πλήγωσαν και τον άφησαν μισό πεθαμένο. Αυτή την εικόνα παρουσίαζε η ανθρωπότητα προ Χριστού. Μισοπεθαμένη ήταν η ανθρωπότητα. Γι' αυτό από όλα τα σημεία της γης ακούγονταν κραυγές πόνου, τον οποίο προκαλούσαν θανάσιμα τραύματα. Η ανθρωπότητα από το κεφάλι μέχρι τα πόδια κάτω, η ανθρωπότητα σαν ένα σώμα ανθρώπινο, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια κάτω ήταν μία μεγάλη πληγή που πυωροούσε, που έβγαζε πύο περισσότερο και λιγότερο ή καθόλου αίμα. Όπου ανάγκηζες την ανθρωπότητα, πονούσε και βογκούσε η ανθρωπότητα. Θα το δούμε γιατί. Κράβγαζαν τα παιδιά. Τα παιδιά. Γιατί τα έριπταν στο Γεάδα κάτω στη Σπάρτη, στο Ταΐγετο, υπήρχε ένας κυρνός και εκεί μέσα πέταγαν τα παιδιά που δεν ήσαν αρτιμελή, τα μωρά παιδιά. Και τα μεγαλύτερα, τα μη αρτιμελή, τα έριγναν στο Κεάδα μέσα. Κράβγαζαν, λέει, τα παιδιά για αυτή την κατάντια. Να κάνουμε και παραλληλισμό. Κραυγάζουν τα παιδιά που ρίχνουν στους κάδους μέσα από τις εκτρώσεις. Καμιά διαφορά. Χειρότερη η κατάσταση σημερινή. Μιλάμε για εκείνα τα προστάτευτα που είναι στην κοιλιά της μάνας και οι μανάδες τα πετάνε τα παιδιά στους κάδους μέσα. Εκράβγαζαν οι παρθένες γυναίκες. Μιλάμε για παρθενία της τότε εποχής,
Τι λέει, έπαιρναν παρθένους, λένε, λέει η ιστορία, και τις πήγαιναν στο ναό της Αφροδίτης, τις παρθένες, τις διεύθυναν εκεί μέσα και κάνανε όργια. Εκράβγαζαν, λέει, οι παρθένες. Σήμερα, νομίζω που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, η παρθενία εμπέζεται, και όχι μόνο εμπέζεται, αλλά και δεν υπολογίζεται σε τίποτα εκτός από εξαιρετές περιπτώσεις. Κράβγαζαν τα εκατομμύρια των δούλων στην Αθήνα μέσα, λίγοι ήσαν τα αφεντικά, όχι μόνο εδώ, αλλά και παγκοσμίως, όπου υπήρχε κόσμος. Οι περισσότεροι σαν δούλοι. Δούλοι που σήμαινε ότι ήσαν ούτε πράγμα για να πράγμα που μπορείς να αγοράσεις. Ο δούλος ήταν χειρότερος από πράγμα. Τον έκανε ότι ήθελε το αφεντικό. Κράβγαζαν, λέει, και οι δούλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούσε κάλλιστα το αφεντικό που είχε χρήματα και σπίτι, όταν γλεντούσε και διέθετε λίμνη, σπίτι προς το σπίτι μέσα, τεχνητή, να κομματιάσει το δούλο, να το ρίξει τα ψάρια που είχε μέσα, να το φάνε τα ψάρια. Κράβγαζαν και οι δούλοι, και οι φωνές ακούονταν στα πέρατα της οικουμένης. Προχριστού, επαναλαμβάνω. Εκράβγαζαν επίσης και όλοι οι λαοί. Όλοι οι λαοί και αυτοί βογκούσαν. Γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Κέσαρας παραδείγματος χάρη κυβερνούσε στα πέρατα της οικουμένης. Αυτοκράτορας ο Κέσαρας. Επέβαλε σιδερένια πειθαρχία. Δεν ήσαν ελεύθεροι άνθρωποι. Ήταν θεός ο Κέσαρας και έκανε ό,τι ήθελε. Ελευθερία δεν υπήρχε. Βογκούσε η ανθρωπότητα κάτω από το σιδερένιο ζυγό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Παραλληλισμό. Εκεί θέλουν να οδηγήσουν τους λαούς οι σημερινοί άνθρωποι. Να έχουμε το νου μας για να ξέρουμε πώς αντιμετωπίζονται, θα δούμε στη συνέχεια, καταστάσεις. Όμως, για να συμβαίνουν όλα αυτά τα αποτρόπαια, υπήρχε και μια άλλη κραυγή εσωτερική στο κάθε άνθρωπο μέσα, που φώναζε «Είμαι δεμένη με τον δράκοντα, μου ρουφάει το αίμα, λύστε με από αυτό το δράκοντα που με έχει περιδιλήξει και μου ρουφάει το αίμα». Έτσι φώναζε η ανθρώπινη συνείδηση από το κακό που είχε κάτσει μέσα της. Δεμένη και η ανθρώπινη συνείδηση. Επαναλαμβάνω, φρικτά μαρτύρια εξωτερικά, φρικτό μαρτύριο και εσωτερικό της ανθρώπινης συνείδησης. Ο Απόστολος Παύλος, που διέθετε ραντάρ πραγματικό, ραντάρ, ουράνιο ραντάρ, και εκείνος μετά την λύτρωσή του στη Δαμασκό και ύστερα που τον κάλεσε ο Κύριος, συνειδητοποίησε αυτό το δέσιμο, το οποίο χαρακτήριζε ως το φρικτότερο δέσιμο από οποιοδήποτε άλλο υλικό δέσιμο ή αλυσίδες ή δεν ξέρω φυλακή οτιδήποτε, αυτό το θεωρούσε πολύ πιο δεύτερο από το εσωτερικό δέσιμο και φώναζε «Τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου?» Ποιος μπορεί να μελήσει από το σώμα αυτό που λέγεται αμαρτία, που είναι παγωμένο και νεκρό σώμα και είμαι δεμένος και θέλω να λυθώ. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από εκείνο το δέσιμο? Όλα μιλάγανε, όλα κραυγάζανε, όλα πονούσανε και όλα ποθούσανε. Να έρθει να λύσει από το δεσμά ο λυτρωτής. Ο λυτρωτής. Ο
σε κάθε γωνιά, λέει, της γης, αυτό που έχω μπροστά μου, υπήρχε πόνος από τη ταλαιπωρία που τραβούσε η ανθρωπότητα και πόθος, νοσταλγία, για να τελειώσουν τα βάσανα. Προς το 4ο αιώνα περίπου ακούστηκαν μερικές φωνές που έλεγαν, 4ο αιώνα προ Χριστού, όχι μετά Χριστόν, ακούστηκαν φωνές που έλεγαν ότι έρχεται ο λυτρωτής, έρχεται ο λυτρωτής. Κυρίως οι φωνές αυτές προέρχονταν από τη χώρα μας, από την Ελλάδα, από τη δική μας χώρα. Είχαν κάποιες φωτεινές ακτίνες μέσα στο μυαλό τους και τις εξέπεμπαν για να φωτίσουν τον κόσμο που ήταν μέσα στο πηχτό σκοτάδι. Και σίγουρα δεν μιλάμε τίποτα άλλο για φιλοσόφους του 4ου αιώνα, Σοκράτη, Πλάτωνα, Πολύβιο Μεγαλοπολίτη και άλλους. Θα αναφέρουμε εδώ πέρα μερικά για να δούμε πώς περιγράφουν, τι λένε για τον λυτρωτή που επρόκειτο να έρθει για να απαλλάξει από δεσμά την ανθρωπότητα. Και πρώτα απ' όλα, το 469 έως 399 π.Χ. έζησε ο Σοκράτης. 469 έως 399. Ο Σοκράτης στο τέλος της ζωής του δικαζόταν στην αρχαία Αθήνα, το ξέρουμε πολύ καλά. Δικαζόταν γιατί, ποιο ήταν το έγκλημα που είχε κάνει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης, όπως έλεγε στο τέλος της ζωής του, εγώ ήρθα για να σας χτυπάω με τη βουκέντρα, με το καμουτσί θα λέγαμε σήμερα εμείς, δυνατό καμουτσί, για να σας ξυπνήσω από τον ύπνο στον οποίο βρισκόσαστε. Βέβαια, ήθελε να σπείρει με στους Αθηναίους Σοκράτης την ιδέα, την καλή ιδέα, ότι για να απαλλαγείτε από το κακό που βρισκόσαστε, πρέπει να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Το γνώθη σε αυτόν. Αθηναίοι, υπήρξα, λέει ο Σοκράτης, αφυπνιστής των συνειδήσεών σας. Το βούκεντρον της πόλεώς σας ήμουνα εγώ, ο Σοκράτης. Και όπως ο Γεωργός χρησιμοποιεί το βούκεντρον για να κινήσει τα νοθρά ζώα για εργασία, έτσι και εγώ χρησιμοποίησα τη διδασκαλία για να κινήσω την νοθρά σας σκέψη σε ψηλές ιδέες που είναι τα κίνητρα των μεγάλων αποφάσεων του βίου. Αυτή είναι η αποστολή μου. Να σας ξυπνήσω, να σας χτυπάω με το βούκεντρο που είναι η διδασκαλία μου. Και αυτή εντός ολίγου τελειώνει. Σεις μεν θα απαλλαγείτε από εμένα, αφού τελειώνει η ζωή μου, το Σοκράτη, που με τους ελέγχους μου τους έκανε έλεγχο. Σας είχα γίνει τόσο ολοκληρωτικός. Αλλά μετά το θάνατό μου προβλέπω, του Σοκράτη λόγια είναι αυτά,
ότι βαθύ πνευματικό σκοτάδι θα καλύψει την πόλη σας. Σεις και οι απογονείς σας θα κοιμόσαστε μέχρι ότου, προσέξτε αυτό που διαβάζω τώρα, θα κοιμόσαστε μέχρι ότου ο Θεός, βγάζει ένα Θεό τώρα, δεν μιλάει για πολλούς Θεούς, ένα Θεό θα σας λυπηθεί και θα αποστείλει κάποιον ο οποίος θα έχει τη δύναμη να σας ξυπνήσει. Εγώ δεν μπορώ, αλλά περιμένετε να στείλουν οι Θεοί κάποιον που αυτός μόνο θα έχει τη δύναμη να σας ξυπνήσει και να σας διδάξει ποιος είναι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου. Επιλέξει στα αρχαία, καθεύδοντες διατελείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψιε κηδόμενος ημών. Θα εξακολουθείτε να έχετε ύπνο μέχρι ότι ο Θεός στείλει κάποιον που να σας λυπηθεί και να σας ανοίξει τα μάτια. Του Σωκράτη διδασκαλία. Αναμονή από ψηλά εκ μέρους του Θεού εκείνου που θα σας άγει τα μάτια. Προφητεία θα λέγαμε σήμερα. Ορίστε. Θα λέγαμε προφητεία του Σωκράτη. Είναι, είναι. Είναι. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι είναι, πώς το λέει, θύη. Δηλαδή κάτι ουράνιο πράγμα και αυτή η διδασκαλία τους. Τα τελευταία λόγια αυτά του μεγάλου αφυπνιστού, του σοφού Σωκράτη, θεωρήθηκαν ανέκαθεν ως, θεωρήθηκαν, γράφει εδώ, ως προφητικά. Γι' αυτό και στα Ιωάννινα, όσοι έχετε πάει στη λίμνη μέσα, έχει ένα κλεισάκι που έχει Σωκράτη, Πλάτων, Αριστοτέλη, αυτούς στονάρθηκα ως προ Χριστού, κατά έναν τρόπο χριστιανούς. Γιατί σίγουρα στον Άδη που πήγε ο Κύριος τους κάλεσε. Προφητικά λοιπόν, ξεπληρώθηκαν δε πλήρως όταν ο Απόστολος Παύλος, σαν κήρυκας του αληθινού Θεού, έφτασε στην Αθήνα και η φωνή του ξύπνησε τους προγόνους τους δικούς μας, τους Αθηναίους. Αυτό που είπε ο Σωκράτης, το έκανε στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. «Σας φέρνω εκείνο που αγνοείτε», είπε στον πνίκα επάνω. «Και που έχετε γράψει στον άγνωστο Θεό μια πλάκα και δεν το γνωρίζετε, αυτό σας φέρνω εγώ. Αυτός είναι ο λυτρωτής. Αυτός που είπε ο Σωκράτης». Αλλά προφητικά πρέπει να θεωρηθούν και τα λόγια εκείνα που είχε πει σε άλλη περίπτωση νωρίτερα ο Σωκράτης. Είχε πει και άλλα νωρίτερα και εκείνα προφητικά. Μια μέρα ένας εκ των εφιεστέρων και ζωηρωτέρων μαθητών του, ο Αλκιβιάδης, επορεύεται στο ναό για να προσφέρει θυσία. Συναντάται λοιπόν με τον Σωκράτη, τον οποίο και ρωτά τι πρέπει να ζητήσει από τους Θεούς. Ρωτάει ο μαθητής του, είχε και αργή στην πλάτη, τι να ζητήσω τώρα από τους Θεούς που πάω να το θυσιάσω στο ναό. Το ερώτημα είναι μέγα και γύρω από αυτό στρέφεται όλη η συζήτηση που έκανε ο Σωκράτη ο Αλκιβιάδης. Ακούσατε πως περιγράφει το διάλογο. Σωκράτης του απαντάει, δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Ξεπερνάει τις δυνάμεις μου. Τι να ζητήσει, τι να ζητήσω δάσκαλε, δεν μπορώ να σου πω, περνάει τις δυνάμεις μου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να περιμένουμε έως ότου μάθουμε καλά ποια πρέπει να είναι η αρμόζουσα στάση μας απέναντι
των θεών και των ανθρώπων. Θα το μάθουμε εκεί. Θα έρθει αυτός να μας το πει. Ποια στάση τηρούμε απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στα θεία. Αλκιβιάδης. Να περιμένουμε. Αλλά πότε θα έρθει ο καιρός αυτός. Βλέπετε το πότε, στο πότε όλοι μοιαζόμαστε. Και ποιος θα είναι ο εκπαιδευτής της θείας αυτής στέγνης. Να μας μάθει τι να ζητήσουμε, πώς θα φερόμαστε στον άνθρωπό μας. Ποιος θα είναι αυτός λέει, ποιος, ρωτάει ποιος θα είναι. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον, λέει ο Αρχιδιάδης, θα αισθανθώ χαρά. Ανέκφραστη να δω τον άνθρωπο όποιος κι αν είναι. Και αυτός που ήταν ζωηρός, χαρά θα αισθανθώ να έρθει δάσκαλε να μου πει τι πρέπει να κάνω. Αυτός από ψηλά. Σωκράτης. Αυτός ο θείος εκπαιδευτής δεν αδιαφορεί για σένα. Ναι. Σαν να τον έβλεπε ρε παιδιά. Αλλά όπως λέγει κάπου ο Όμηρος, για ένα ηρωά του, ο Όμηρος, για ένα ηρωά του, ότι δεν θα ειδεί να τον αείδει και να διακρίνει τα θεία και τα ανθρώπινα, εάν με τη θεϊκή του επέμβαση δεν θα αφαιρεί το Ιαχλής από τους οφθαλμούς του. Λέει ο Όμηρος, το εξηγήσω καλά, το καταλάβετε, για ένα ηρωά του, ότι για να μπορούσε να δει, λέει ο ήρωας του Ομήρου, στο έργο του Ομήρου, θα έπρεπε να έρθει κάποιος να του βγάλει λέει, την ομίχλα από τα μάτια. Έτσι λέει θα έρθει και εκείνος ο εκπαιδευτής να μας βγάλει την ομίχλα από τα μάτια για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Να μας βγάλει το σκοτάδι. Ω λέει ελάς παρόλα τα φώτα τυφλή είσαι όπως και πρώτα. Σκοτάδι επικρατεί. Εμείς μιλάμε, ο Σωκράτης μιλάει, θα έρθει κάποιος, αυτοί που λέγονται μασόνοι, που λέγονται Εβραίοι, Ευρωμασονία κλπ. Λένε επιστροφή στα είδωλα. Επιστροφή στο σκοτάδι. Και ισχυρίζονται ότι αγαπούν τον Σωκράτη. Και ο Σωκράτης λέει θα έρθει να μας το πούνε. Πρέπει να αφαιρεθεί λοιπόν η αχλής, το σκοτάδι, η συννεφιά που είναι στα μάτια. Αυτό θα είναι το έργο, λέει ο Σωκράτης, του θείου εκπαιδευτού. Αυτός που θα έρθει από ψηλά για να μας εκπαιδεύσει. Να μας αφαιρέσει το σκοτάδι με τα μάτια. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αφού θα είναι το φως, θα μας βγάλει το σκοτάδι. Αυτό είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δείχνει ο Σωκράτης αυτόν ποιος θα είναι. Για να όταν έρθει να το δεχθούν οι Αθηναίοι. Αλκιβιάδης. Ας μου αφαιρέσει το σκοτάδι και ας κάνει ό,τι άλλο θέλει σε μένα. Ναι. Δεν θα φέρω καμιά αντίρρηση. Αρκεί με τα μέσα τα οποία θα μου υποδείξει να γίνω καλύτερος και να μπορώ να προσφέρω καλύτερες θυσίες στο Θεό. Ο μαθητής στο δάσκαλό του, τα λέει ο Αλκιβιάδης. Σωκράτης, μην αμφιβάλλεις ποσός ότι αυτός ο άνθρωπος που θα κατέχει το μυστικό της προαγωγής μας σε ανώτερες σφαίρες ζωής θα ενδιαφερθεί ατομικός και για σένα πολύ. Αλκιβιάδης, αλεντιάφτη περιπτώση, νομίζω ότι η θυσία που ετοιμάζομαι να προσφέρω τώρα, καλό είναι να αναβληθεί μέχρι να έρθει ο θείος εκπαιδευτής. Για να του δείξει τι πρέπει να ζητήσει και πώς να το ζητήσει. Σωκράτης, συμφωνώ. Αρχιδιάδης, με ενθουσίασες δάσκαλε, επειδή καλούς
λόγους με συμβούλευσες. Σημειώστε ότι ήταν αλυτόπεδο ο Αλκιβιάδης. Τα έπινε, ξενυχτούσε. Θα μου επιτρέψεις να σε στεφανώσω με το στεφάνι αυτό που κρατώ. Ως προς δε τα άλλα δώρα, επιφυλάσσομαι να τα προσφέρω θυσία όταν έρθει η μέρα εκείνη. Ελπίζω ότι δεν θα είναι μακριά. Αυτός ο προφητικός διάλογος ευρίσκει την εκπλήρωσή του στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 11. Εκεί λέει ότι διδάσκαλε, ρωτάνε οι μαθητές, πες μας πώς θα προσευχόμεθα και τι να ζητήσουμε από τον Πατέρα. Όπως είπα και η Βιάδες, τι να ζητήσω, και εδώ λέει ο Κύριος τα είπε, τι να ζητήσετε, και αμέσως λέει θα προσευχόσαστε ως εξής, Πάτερ ημών της ουρανής, την Κυριακή προσευχή, και θα ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του και όλα τα άλλα. Αυτό έφερε ο Κύριος. Λοιπόν, άνοιξε λοιπόν τα χείλη του Κύριος και μας έφερε το μήνυμα που ο Σωκράτης ζητούσε. Το 427 έως 437 έζησε ο άλλος μεγάλος φιλόσοφος, ο Πλάτωνας. Εδώ θα δείτε καταπληκτική διδασκαλία γύρω από το Κύριό μας, να μην πω εγώ, αλλά να την ακούσουμε πρώτα. Ποια ήταν η ημερομηνία, ειδικά του λάθος, ποια ήταν η ημερομηνία. Ποια ήταν η ημερομηνία. 427, 347. 347. Το παλάθος, το παλάθος. Ναι. Πειράζει. Εντάξει, αυτά είναι απλώς. Ο δε κορυφαίος μαθητής του Σωκράτη, Πλάτων, με το αριστοτεχνικό του καλάμι, την πένα, ζωγράφισε την εικόνα του δικαίου, με κεφαλαίο γράμμα, ο οποίος θα σώσει τον κόσμο. Ο δίκαιος, προσέξτε το καλά, να μου πείτε με τι μοιάζει. Ο δίκαιος, λέει, ο Πλάτωνας, λοιπόν, μας δίνει την περιγραφή. Θα γυμνωθεί. Γυμνώθηκε. Αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να αφαιρέσει από αυτόν την αρετή. Τη δικαιοσύνη που έχει απάνω δεν την πάρει κανείς. Κοιτάξτε τι λέει. Και ενώ θα είναι αθώος, χωρίς κανένα ποτέ να δικήσει, ετούτης θα δυσφημιστεί σαν να είχε διαπράξει την πιο μεγάλη αδικία. Μυρίζει τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζω, δεν τελείωσα. Θα δικαστεί, θα μαρτυρήσει υπέρ της αλήθειας και θα παραμείνει αμετάστατος, ακούνητος από την αρετή μέχρι θανάτου. Και δεν θα αλλάξει γνώμη για αυτά που θα διδάξει. Θα μείνει βράχος εν μέσω λυσασμένης θάλασσας. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Βράχος εν μέσω λυσασμένης θάλασσας. Άρον άρον, σταύρος όν αυτόν. Λυσασμένη θάλασσα ήταν ο κόσμος τότε. Πάρ' τον γρήγορα, σταύρωσε το, και φωνάζανε, λέει, και βλαστημάγανε. Θα βασανιστεί πολύ, θα μαστιγωθεί και θα τελειώσει τη ζωή του με θάνατο φρικτό. Θα τελειώσει τη ζωή του με θάνατο φρικτό, στα αρχαία είναι ανασκινδυλθήσετε. Θα περάσει δηλαδή βασανιστήρια φοβερά και θα πετάνει. Μυρίζει τίποτα? Δεν μας μυρίζει το για τον Κύριο. Καθαρά πράγματα. Περιγραφή είναι ίδια. 427, 347. Ας έρθουν οι νεοπαγανιστές να μας πούνε ποιος είναι αυτός που περιγράφει ο Πλάτωνας. Αυτοί που φέρνουν τα νέα είδωλα. Αυτοί που τυρανάνε τον κόσμο. Ποιος το γράφει αυτό το βιβλίο, Ορίστε. Ποιος το γράφει αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ομιλίες του Καντιώτη.
Λοιπόν, αλλά τα κομμάτια είναι από τα κείμενα των, του φιλοσόφου. Λοιπόν, θέλετε να δείτε τι λέει ο προφήτης Ισαΐας για ακριβώς εκείνα που περιγράφει ο Πλάτωνας. Ο Ισαΐας έζησε το 800 πριν από τη γέννηση του Χριστού, 850. Λέει, και είδομεν αυτόν, τον είδε με τα μάτια του, τον Χριστό δηλαδή, και ούκ είχε είδος ούτε κάλος, δεν είχε λέει ούτε πρόσωπο ούτε μορφιά. Αλλά το είδος αυτού άτιμον, αλλά το πρόσωπο του άσχημο, το πιο άσχημα από τα πρόσωπα όλων των ανθρώπων. Και παρακάτω λέει ότι τον είδα να είναι εν πόνο, εν πληγή και εν κακώση. Δηλαδή να είναι μέσα στον πόνο, μέσα στην πληγή και μέσα στην κακοποίηση. Αυτά που λέει ο Πλάτωνας παραπάνω. Είχαν θείο φως οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, και λέει παρακάτω ότι δια της ανομίας ημών με μαλάκιστε. Αυτός ο Κύριος δηλαδή θα υποστεί βασανιστήρια και πληγές για τις ανομίες μας. Και λέει, ενώ ο Πλάτωνας λέει ότι θα τον βασανίσουνε, αλλά δεν θα το αφαιρέσουνε ίγνος από την αρετή του. Και στο τέλος λέει ότι θα βασανιστεί και θα μαστιγωθεί πολύ, θα τελειώσει τη ζωή του, αλλά θα μαρτυρήσει υπέρ της αληθείας. Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή. Ένας άλλος φιλόσοφος εποχής εκείνης, ο Πλούταρχος, που έζησε κοντά λίγο στον Χριστό, δηλαδή το 48 π.Χ. ο Πλούταρχος, μέχρι το 125 μετά Χριστόν, 48 π.Χ. 125 μετά Χριστόν. 170 χρόνια. Ε. 173 χρόνια. Λοιπόν, λέει, βλέπει ο Πλούταρχος την αθλειότητα του κόσμου, της οποίας αιτία είναι μία και μόνο πνεύμα πονηρό εισήλθε και ετάραξε πάντα τα πράγματα, ενέπλησε κακόν τη γη και πάσα τη θάλασσα. Λέει, πνεύμα πονηρό ήρθε στη γη, την τάραξε και τη θάλασσα, όχι μόνο τη γη. Πνεύμα πονηρό εισήλθε. Αλλά η δυναστεία αυτού, αλλά λέει η κυριαρχία του, του πονηρού πνεύματος, θα διαλυθεί. Προσέξτε το. Λέει, ήρθε πνεύμα πονηρό, τάραξε τα πάντα, αλλά η κυριαρχία του, η δυναστεία του δηλαδή, θα διαλυθεί. Μία νέα περίοδος ζωής θα ανατείλει. Μια νέα περίοδος, προσέξτε το καλά, από μια μικρή χώρα θα προέλθει αγαθό μεγάλο. Από μια μικρή χώρα θα προέλθει αγαθό μεγάλο. Να σας θυμίσω το Φίλιππο που βρήκε τον Ναθαναήλ και του είπε, έλα βρήκαμε τον Μεσσία. Και τον ρωτάει ο Ναθαναήλ τον Φίλιππο και του λέει, από πού είναι? Λέει, από τη Ναζαρέτ. Α, από αυτή τη μικρή πόλη ένας τόσο μεγάλος άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί? Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι. Βλέπετε τι λέω εδώ πέρα. Θα είναι από μια μικρή πόλη αυτός ο μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, θα προέρθει μέγα αγαθό το οποίο θα επεκταθεί σε όλη την ανθρωπότητα, ώστε της γης ομαλής γε και επιπέδου γενωμένης, ώστε η γη θα γίνει ίση. Προσέξτε τι λέει, τι εννοεί ίση. Τότε, είπαμε στην αρχή, κάνουμε μια περιγραφή και είπαμε, γυρνώσα του κόσμου τα κακά. Αυτά τα κακά είναι βουνά. Αυτά θα τα φέρει σε ίσο ο εκείνος που θα έρθει. Θα εξομαλύνει την κατάσταση. Και πράγματι, μετά τον ερχόμενο του Κυρίου, όταν ο κόσμος βαφτιζόταν και λοιπά, τα πράγματα ήρθαν σε ομαλή ίση κατάσταση. Αυτό θα μας θυμίζει και ένα προφήτη, δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός,
που λέει ότι ο Ισαΐας είναι, ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας, πάσα φάραξ και βουνός πληρωθήσετε και τα υψηλά της γης θα πληρωθήσετε. Λέει ότι υπάρχει και έχει έπαρση και εγωισμό, θα το ισοπεδώσει ο Κύριος. Αυτό μυρίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάνω ότι είναι ανώμαλο, οπωσδήποτε θα εξαλειφθεί και θα επικρατήσει η θεία εκείνη ομαλότης, λέει εκείνος ο φιλόσοφος που έζησε κοντά στον Χριστό. Είδαμε την Ελλάδα, τους εκπροσώπους της δηλαδή, τους φιλοσόφους, τους που ξεχώριζαν από όλους τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τι δίδασκαν για την απαλλαγή του κακού που υπήρχε στον κόσμο και ποιος θα απαλλάξει από το κακό εκείνο. Τότε που ο Κύριος βρισκόταν στη γη ως άνθρωπος, είχαν βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα Έλληνες και ζητούσαν να δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Ήταν εκεί ο Φίλιππος, ο Ανδρέας, και του είπαν: Κύριε, σε ζητώνε Έλληνες. Ζητούσαν να τον δούνε. Εδώ λοιπόν ο συγγραφέας λέει το εξής: ανοίξτε αγαπητοί μου αγαπητοί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μελετήσατε επισταμένος με προσοχή μεγάλη το 12ο κεφάλαιο στίχους 20-23. Μέσα στους στίχους του κεφαλαίου αυτού περιγράφεται η πρώτη συνάντηση του Χριστού, η πρώτη συνάντηση του Χριστού και της Ελλάδος. Το ιερό κείμενο λέγει ότι Έλληνες οι οποίοι είχαν επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα επιθύμησαν να δουν τον Ιησού. Δύο μαθητές, ο Φίλιππος και ο Ανδρέας, αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή το διδάσκαλό τους με τους Έλληνες. Και όταν ο Χριστός πληροφορήθηκε ότι οι Έλληνες τον ζητούν, η θεία καρδία του, του Χριστού η καρδιά δηλαδή, σκύρδισε από χαρά. Το πνεύμα του προείδε τις μεγάλες υπηρεσίες. Το πνεύμα του Κυρίου προείδε τις μεγάλες υπηρεσίες. Τίνων, των Ελλήνων για τη διάδοση του θεϊσμού. Που θα πρόσφερε στην διάδοση του Ευαγγελίου η Ελλάς. Υπηρεσίες που θα πρόσφερε. Όταν το πλησιάσανε, αμέσως χάρηκε ο Κύριος. Γιατί μέσω της Ελλάδος θα γινόταν διάδοση του Ευαγγελίου στα πέρατα της γης. Και τα πανάκρα τα χείλη του προέφεραν λόγους οι οποίοι αποτελούν όχι μόνο αναφέρεται το τίτλο δόξης για τη μικρά μας πατρίδα, αλλά και θεία εντολή η οποία καθόρισε την αποστολή του έθνους μας διαμέσου των αιώνων. Ιδού οι αθάνατοι λόγοι του Κυρίου. Τι είπε όταν τους είδε? Ελήλθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, έφτασε η ώρα της δόξης μου. Ο σταυρός μου που θα υψωθεί στο Γολγοθά σαν θεϊκός μαγνήτης θα ελκύσει οπαδούς πολλούς από όλα τα έθνη της γης. Οι Έλληνες ιδού οι πρώτοι που θα προσέλθουν και θα με υπηρετήσουν. Και όσοι υπηρέτε πιστοί του πνεύματός μου θα δοξαστούν στα πέρατα του κόσμου. Και όντως η Ελλάδα προσέφερε το παν για τη διάδοση του χριστιανισμού. Υπήρξε πιστή διάκονος του Χριστού και του χριστιανισμού γενικά.
επί 20 αιώνας υπηρετεί τον Χριστό, η Ελλάδα. Εκλεκτή ή και θυγατέρες, ως τη μία μαέβος μου, κάηκαν στο βωμό της αγάπης του Χριστού. Αυτής της Ελλάδος τέκνα υπήρξαν οι μάρτυρες και οι ομολογητές, οι οποίοι πότισαν με τα αίματά τους Ανατολή και Δύση. Μην ξεχνάτε ότι η Μικρά Ασία ήταν χώρα που δέχτηκε από εδώ, από την Ελλάδα, από τις Μυκήνες, άπικους και έστησαν τον πολιτισμό στη Μικρά Ασία μέσα. Και εκεί διαδόθηκε την Αποστόλου Παύλου ο χριστιανισμός πέρα για πέρα, στη Μικρά Ασία. Συνεπώς, διάκονος του Χριστού η Ελλάδα και η Μικρά Ασία που ήσαν Έλληνες στη Μικρά Ασία. Αυτή τη Ελλάδα τα έκαναν οι πατέρες, οι διδάσκαλοι, οι οποίοι ερητόρευσαν το Θείο Λόγο από το Άμβρος Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Κεσαρίας, Κωνσταντινούπολεως. Αυτή τη Ελλάδα τα έκαναν οι εμπνευσμένοι υμνογράφοι, οι οποίοι με υπέροχους και μοναδικούς ύμνους ύμνησαν τα κοσμοϊστορικά γεγονότα της γεννήσεως, της βαπτίσεως, της σταυρώσεως, της Αναστάσεως Σωτήρως. Αλλά αυτή τη Ελλάδος τέκνα και οι μικροί μεν πλην ηρωική εκείνη στρατή, οι οποίοι υψώνονται στο λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επί χίλια έτη ηγονίζονται από τον επάρξο της βασιλίδας των πόλεων εναντίον των βαρβαρικών στιφών της Ανατολής και της Δύσεως. Έλληνες λοιπόν μέσα στην Κωνσταντινούπολη που σήκωναν λέει τα στήθη τους για να αντιμετωπίσουν τις βαρβαρικές επιδρομές. Αυτή τη Ελλάδος στις αυροί υπήρξαν οι 40 μάρτυρες που γιορτάζουν 9 Μαρτίου, οι Άγιοι Γεώργοι, οι Άγιοι Δημήτρη, οι Άγιοι Θεόδωροι, οι Άγιοι Μερκούριοι, οι Άγιοι Μινάδες, οι οποίοι δια των ηρωικών καταθωμάτων μας έδωκαν τον τύπο του χριστιανού μαχητού. Άμα διαβάζουμε βίους Αγίων καταλαβαίνουμε τι αγώνα κάνανε αυτοί οι Άγιοι. Και σήμερα του Αγίου Δανιήλ, όποιος ανοίξει διαβάσει, διάβασε το πρωί το βίο του, και είδα το πέρασμα των αιώνων μέχρι σήμερα. Γιατί ο προφήτης προφήτευσε. Έτσι είναι Βασίλη. Δανιήλ, το θυμάσαι? Ναι. Την έλευση του Χριστού πρώτον. Ναι, την έλευση του Χριστού. Και τη δεύτερη παρουσία. Δεύτερον. Ναι, δεύτερον. Λοιπόν, αυτή η Ελλάδος ερκετά τέκνα είναι και σημερινοί αγωνιστές, οι οποίοι σαν άλλοι στρατιώτες του Μεγάλου Κωνσταντίνου αγωνίζονται εναντίον του τεραστίου κύματος νεοειδωλολατρίας. Και εννοεί τους πιστούς χριστιανούς. Νέο ειδωλολατρίας. Προσέξτε το καλά. Που έρχεται για να κατακλείσει τον τόπο. Το κύμα αυτό έρχεται για να κατακλείσει τον τόπο. Γραμμένο το βιβλίο αυτό από τον μακαριστό πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη, να δω πότε είναι γραμμένο, πριν από 40 χρόνια. Και λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυδηλαίος. Τι λέει? Ερμηνεία από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και είδα, λέει, τη μία κεφαλή του θηριού σφαγμένη θανασίμως. Και θεραπεύθηκε αυτή η πληγή. Και θα είμαστε όλη η ανθρωπότητα. Πιο δυνατά θα μιλάς. Και θα είμαστε όλη η ανθρωπότητα. Ναι, λοιπόν, το θηρίο. Και ερμηνεύει ο πατήρ Αθανάσιος Μυδηλαίος. Ναι. Και λέει, είναι λυπηρό. Και θα το πω όμως, η Ελλάδα θα ξαναεπιστρέψει πριν εμφανιστεί ο Αντίχριστος στην εποχή της ειδωλολατρίας. Θα λατρέψει πάλι τα είδωλα. Αυτοί είναι οι παγανιστές, αυτοί οι σημερινοί. Μαγειρεύεται. Λοιπόν, προχωράμε λιγάκι. Λοιπόν, 25 Δεκεμβρίου η Ελλάδα προσέρχεται φέτος στη Φάτιγε. Λέμε για τώρα στη Φάτιγε. Δεν έχει να προσφέρει, τελειώνουμε τώρα, στο Θείο Βρέφος, ως δώρο, ούτε χρυσό, ούτε άργυρο. Κρατεί όμως λαμπάδα φωτεινή και θυμίαμα εύωσμο. Λαμπάδα φωτεινή, η οποία φωτίζει και άλλους λαούς στο δρόμο του ανωτότου καθήκοντος. Είναι οι θυσίες της. Εδώ προφανώς μιλάει για τις θυσίες εκείνων που έζησαν πριν από εμάς, και που έχουν ζήσει κάπου αλλού και έχουν θυσιαστεί για το όνομα του Χριστού. Οι θυσίες που έχουν προσφέρει είναι λαμπάδα που φωτίζουν. Μη θελήσασα η χώρα αυτή να υποταχθεί κατά το παρελθόν
αντιχριστιανικά συστήματα. Δέχθηκε το πυρ και το σίδερο του Αντιχρίστου. Ελλάς θα καείς αν δεν προσκυνήσεις, Αντίχριστος. Αλλά Ελλάς δεν προσκυνεί τα θηρία της Αβύσσου. Εκλέγει την ελευθερία. Καίεται και σαν λαμπάδα φωτίζει εκ νέου τον κόσμο. Επί τουρκοκρατίας. Ο Αντίχριστος Μωάμεθ προσκύνα. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, εμένα μου το είπανε, το εξής όμορφο. Μία μάνα που είχε μεταναστεύσει από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, γερασμένη πια, αφού ζούσε στην Ελλάδα μακριά από το σπίτι της. Επρόκειτο ένας γνωστός της να μεταβεί στη Μικρά Ασία από όπου και έφυγε, που την κατέχουν Τούρκοι, και στο άκουσμα λέει, σε παρακαλώ πολύ, θα πας, αφού θα περάσεις από εκεί, στο τάδε χωριό, στην τάδε περιοχή, εκεί βρίσκεται το σπίτι μου. Θα χτυπήσει την πόρτα, είναι κάποιος κύριος εκεί, θα ζητήσεις, έχω ένα κουτί και μέσα στο κουτί είναι διάφορα αντικείμενα, αλλά και το σταυρό του παιδιού μου που χάθηκε όταν εμείς φύγαμε από τη Μικρά Ασία. Πήγε ο άνθρωπος, βρήκε τον, το σπίτι, βρήκε και τον άνθρωπο. Του λέει, τώρα αυτή τη στιγμή έχω μεγάλα πρόσωπα και συνεργάζομαι, έλα το απόγευμα που θα είμαι μόνος μου. Πήγε το απόγευμα και του είπε, τι γυρεύεις το πρωί που ήρθες, είχα αξιωματούχους του τουρκικού στρατού. Γιατί είμαι εγώ διοικητής μεγάλος εδώ στην περιοχή. Πες μου τι γυρεύεις. Λέει, στο σπίτι αυτό εδώ πέρα μέσα είναι ένα κουτί και έχει, λέει, εκτός από την αντικείμενα που έχει, ένα σταυρό. Αυτό μου είπε μια γυναίκα ότι το φόραγε το παιδί της, το οποίο και χάθηκε και δεν ζει. Να μου το δώσει, το πάω στη μάνα. Αυτό το σταυρό ζητάς. Το βγάλε από το λαιμό του. Έτσι, κοιτώσεις, ναι, είμαι ο γιος της. Το φοράω, είμαι ορθόδοξος χριστιανός, κρύβομαι γιατί θα με σκοτώσουν και έχω μεγάλη θέση. Δεν θυμάμαι αν έδωσε δεν σταυρό. Επιστρέφει ο επισκέπτης σπίτι. Την προηγούμενη που πάτησε στο σπίτι της γυναίκας στην επιστροφή, θα αυτή η γυναίκα, η γενική δία. Θέλω να πω, και είπε ότι εδώ που ζω εγώ είναι κι άλλοι σαν και εμένα, λέει, που είναι βαπτισμένοι, είπε. Με άλλα λόγια, τα λέμε, όλοι αυτοί περιμένουν τη στιγμή. Υφίστανται θυσίες και υπομένουν εκεί που βρίσκονται και κάνουν αγώνα που εμείς δεν το βλέπουμε. Που εμείς δεν το βλέπουμε. Ζούμε στα καλά μας μέσα, δυστυχώς. Λοιπόν, και η Ελλάδα προχωρεί. Προχωρεί εν μέσω συμπληγάδων, Πέτρων. Τελειώνω, προσέξτε το. Προχωρεί η Ελλάδα εν μέσω συμπληγάδων Πέτρων. Είναι οι πέτρες που αλληγοκτήνανε το Οδυσσέα και έκαναν μπαμ και πιάνανε το καράβι και το λιώνανε. Η Ελλάδα, λέει, ταξιδεύει και έχει συμπληγάδες να περάσει, γιατί μέσα να πέσουν να λύσουν την Ελλάδα. Και αυτές οι πέτρες είναι σκοτεινές δυνάμεις. Εσωτερικοί και εξωτερικοί αγώνες σκληροί. Πολυάριθμοι εχθροί. Πολυάριθμοι εχθροί. Ορκίστηκαν να την εξαφανίσουν την Ελλάδα από το πρόσωπο της γης. Αλλά η Ελλάδα και πάλι γυρίζει και βλέπει το άστρο της Βηθλεέμ. Και αντλεί μυστική δύναμη για την επιτυχία της ιστορικής αποστολής της. Πιστεύει 100% ότι δεν υπάρχει κακό στον κόσμο, οσοδήποτε οργανωμένο και αν είναι, προσέξτε το αυτό, να το προσέξουμε όλοι, δεν υπάρχει κακό στον κόσμο. Οσοδήποτε οργανωμένο και αν είναι,
που να μη μπορεί να κατατροπώσει ενωμένη η Ελλάδα με τον Χριστό. Που είναι ο αίτητος βασιλιάς όλων των αιώνων. Ασφαλώς με τη δύναμη του νηπίου της Βηθλεέμ θα ματαιωθούν για μια ακόμη φορά τα σχέδια των νέων ηρωδών. Οι νέοι ηρώδες, αυτοί που σήμερα βασανίζουν την Ελλάδα, είναι ηρώδες είναι. Και μικρά παιδιά βασανίζονται. Τα σχέδια, λέει, αυτών θα λάβουν τέλος. Με τη δύναμη του Κυρίου. Και η Ελλάδα θα εξέλθει εκ της δοκιμασίας. Θα σταθεί επί ιστορικών βράχων, θα εκδηλώσει εν ειρήνη, θα ξεδιπλώσει εν ειρήνη τη γαλανόλευκο σημαία, σύμβολο ημερώσεως του χριστιανικού και πολιτισμού. Θα στήσει χορό αγγέλων και θα φωνάξει πάντα ισχύον το δυναμόν του με Χριστό, δόξα ανυψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αμήν. Αν θέλετε πείτε κάτι, τι ώρα είναι? 7. Πρακτικούς 7. Λοιπόν, να κάνουμε την ευχή μας, δεν θα ξανασμίξουμε πριν τη νέα χρονιά, τώρα πρωτοχρονιά μετά του... Δεν προλαβαίνουμε και να παραμονή για αρχή. Ναι, ναι, λοιπόν, δεν θα σμίξουμε. Κυριακή είναι το φώτο. Οπότε θα έρθουμε, Στέφανε πότε? Κυριακή είναι το φώτο, Δευτέρα είναι το γενιού. Πόσο ημερομηνία έχουμε? 7 θα είναι, 7, άμα είναι τη Δευτέρα. Είναι η πρώτη. Yeah. Ότι η μέρα είναι Χριστουγέννη και πρωτοχρονιά. Τρίτη, πρώτη. Ναι, άρα τρίτη θα έρθουν. Τρίτη, τρίτη. Οκτώ. Οκτώ, ε. Επτά είναι τα Γιάννιου, έξι τα φώτα. Εντάξει. Θα έρθουμε με την επομένη το Γιάννιου. Τη δεύτερη μέρα των φώτων είναι η Δευτέρα. Μετά είναι το Γιάννιου. Τη Γιάννιου. Ωραία. Όχι τα Γιάννιου. Θα πάρει σε γιορτές ο κόσμος, θα πούμε την άλλη. Ναι, την επόμενη είναι η πρώτη μέρα. Ναι, καμπή είναι αλλιώς. Για να λέμε ότι θα έχουμε και ημερομηνία. Άρα είναι 7 και 7-14. 14. 14. Εντάξει. 7 του μηνός. Καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα. 7 του μηνός. Τι? 7. Τι 7 του μηνός. 7 είναι για Ιανίου. Και είπαμε να μην το κάνουμε. Μην κάνουμε επειδή είναι γιορτή και πάει κόσμος γιορτή. Και 6-13. 14. Τόσο πολύ. Τι να κάνουμε, Βασίλη. Άμα θέλετε να κάνουμε. Ποιος πάθει στις γιορτές, ωραία, το Αγίου Γιάννιου. 7. Το Αγίου Γιάννιου εδώ. 7 του μηνός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών επί της ουρανός, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου, δώσε ημίς σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε στους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέργηση μας πειρασμό, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Επομένως, 7 το μήνο, πες και στους άλλους. 7 το μήνο. Λοιπόν, τούτο εδώ. Τώρα, αν είχες κατάλογο και έγραψες τα τηλέφωνά μας όλων και να μπορούμε να επικοινωνούμε και καμιά πρόσφαση, ναι, πρέπει να γράψω ότι...